ταλαιπωρία και μεγάλη ενόχληση προκαλούν σε πολίτες τα έργα που γίνονται στο κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου. Οι ανατμήματα εργασίας στην οδό Κονδυλάκη συχνά παγώνουν την κίνηση, με το έργο που βρίσκεται αυτή την περίοδο έξω από το πρώτο Γενικό Λύκειο να δυσχεραίνει την κατάσταση. Έχει προδιαγραφές, κατασκευάζεται και πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί η ταλαιπωρία. Κλείνουμε μικρά διαστήματα, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε μέσα στον Αύγουστο, μεσούς της καλοκαιρινής περίοδου με αυξημένους καλοκαιρινούς φόρτους. Δεν μπορούμε να το κάνουμε και το χειμώνα γιατί πρέπει να συνεχίσει το εργοτάξιο, άρα επιλέγουμε στις αρχές του Σεπτεμβρίου ένα 15ήμερο να γίνει παράλληλα με τη λειτουργία του σχολείου, λαμβάνοντας όμως μέρημνα για την ασφάλεια των μαθητών. Στην πόλη μας αυτή τη στιγμή γίνονται πάρα πολλές αναπλάσεις, το οποίο είναι ένα πολύ θετικό βεβαίως και ταυτόχρονα ένα θέμα που δημιουργεί μια επιβάρηση στην κυκλοφορία και έχει κουράσει τους ρεθυμιώτες και είναι και λογικό μέσα στο καλοκαίρι. Απ' την άλλη, αν έρθει ο χειμώνας, τα τεχνικά έργα δεν είναι εύκολο να γίνουν. Είναι ένα συμβιβασμός προφανώς. Σκόνη και φασαρία συνθέτουν το σκηνικό έξω από το δεύτερο γυμνάσιο Κυλίκιο της πόλης, στις οδούς Ασκούτσι και Παστέρ, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να τονίζει πως χρειάζεται υπομονή και μέρημνα για την ασφάλεια των μαθητών. Νομίζω ότι ο αφορισμός δεν ταιριάζει, ειδικά στους σχολικούς χώρους. Θα πρέπει να έχουμε και υπομονή και μέρημνα. Το δεύτερο είναι έργο που έχει πάρει παραπάνω χρόνο ομολογουμένως. Υπάρχει όχληση και σκόνη. Από την άλλη όμως είναι ένα εργοτάξιο το οποίο σπάμε τα πάντα και δεν μπορούμε να έχουμε πράγματα σε μια σειρά να μπαίνει κόσμος, να υπάρχει το εργοτάξιο και να μην υπάρχει και καθόλου όχληση. Δυστυχώς είναι η φύση της δουλειάς των έργων και των εργοταξίων αυτή. Οι ρεθεμιώτες κάνουν λόγο για καθημερινή ταλαιπωρία, με τους περισσότερους ωστόσο να εμφανίζονται ικανοποιημένοι που η πόλη προσαρμόζεται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Δεν είναι ότι καλύτερο ταλαιπωρείται ο κόσμος. Και οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν τα έργα. Φυσικά. Προοδεύουμε φτιάχνοντας έργα και να γίνουμε Ευρωπαίοι. Τα έργα πρέπει να γίνονται διότι η κοινωνία προχωράει, οι ανάγκες μεγαλώνουν, ο κόσμος πολλαπλασιάζεται. Πρέπει να γίνονται αυτά. Αλλά εντάξει, υπάρχει μια ταλαιπωρία. Πάντοτε υπήρχε αυτό. Να γίνονται αυτά τα έργα όταν τα σχολεία είναι σε αργία, όταν δηλαδή δεν είναι κλειστά. Ταλαιπωρία είναι, ωστόσο όμως θα γίνει κάποιο έργο που θα εξυπηρετήσει αργότερα τους ανθρώπους. Μια ταλαιπωρία θα υπάρξει. Εξάλλου και ο μελέτα χωρίς να σπάσει το αυγά δεν γίνεται. Τα άλλα έργα είναι τα άσχημα που γίνονται εκεί που δεν πρέπει να γίνονται. Δηλαδή σε ρέματα, σε ποτάμια, σε αρχαιολογικούς χώρους, όπως είναι στο μηχανολογικό, όπως είναι απέναντι από το στρατόπεδο στο ρέμα καθώς πάμε για Γάλλου. Εκεί πώς παίρνουν άδεια, αυτό πρέπει να το λύσει οι τοπικές αρχές και η εισαγγελία και ο εισαγγελέας. Την ίδια στιγμή, στα έργα της συμβολής της Λεωφόρου Κουντουριώτη και Ασκούτσι, φαίνεται πως ένα τμήμα δεν βρισκόταν στη μελέτη, με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνο και να απαιτεί άμεση προσαρμογή ώστε να μην θρηνήσουμε θύματα. Δεν είναι αυτό που πρέπει και είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί ο καινούριος άξονας της οδού Ασκούτσι όπως πρέπει για να γίνεται με ασφάλεια η στροφή των οχημάτων και φυσικά με ασφάλεια η διάβαση των πεζών. Είναι ένα προφανές λάθος, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Είδα βέβαια με χαρά ότι άμεσα ανταποκρίθηκε ο Δήμος και έχει βάλει προσωρινά κολονάκια και έχει γίνει και μια συζήτηση για το ποια θα είναι η τελική λύση. Γιατί εκεί ουσιαστικά τι έγινε, υπήρχε η παλιά ανάπλαση, η νέα ανάπλαση, αλλά δεν είχε κάποιος σχεδιάσει πώς θα κουμπώσουν αυτά τα δύο μεταξύ τους και έτσι δημιουργήθηκε ένα εντελώς παράδοξο σημείο.